Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους δημότες της Ροδιάς Μαλεβιζίου, καθώς λένε το νερό νεράκι και σε συνθήκες καύσωνα. Εγώ ξέρω ότι αυτή η περιοχή η δικιά μας πάει κάτω, δεν έχει νερό τώρα 4 μέρες. Διαμαρτύρομαι φυσικά γιατί δεν έχουμε απλύνουμε τα ρούχα μας, δεν έχουμε κάνουμε ένα μπάνιο και παίρνει τηλέφωνο, σου λέει ο ένας θα έρθει αύριο, ο άλλος σου λέει μεθαύριο, ο άλλος δεν ξέρω. Το μισό χωριό δεν είχε νερό εδώ και 2 ημέρες, με τους δημότες ωστόσο να βρίσκονται αρκετές φορές αντιμέτωποι με την λειψιδρία. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι επαγγελματίες της περιοχής με φόντο τόσο τις βλάβες όσο και τα σπασίματα αγωγών ίδρευσης, τα οποία είναι συχνά. Το πρόβλημα είναι ότι το δίκτυο του νερού είναι παντελώς άχρηστο. Το γνωρίζουν κάτω οι ηθήνοντες της ΔΕΙΑΜ, το γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος. Δεν κάνουν καμία σημαντική παρέμβαση. Η μόνη δουλειά είναι να κάνουν μπαλώματα καθημερινώς, γιατί καθημερινά έχουμε στη Ροδιά σπασίματα αγωγών. Επειδή η σωλήνα η οποία φέρνει το νερό έχει καταστραφεί λόγω της υψηλής πίεσης, γιατί από την αρχή δεν μπήκε η κατάλληλη σωλήνα. Τους έχουμε πει ότι εφόσον δεν μπορείτε να κάνετε μια οριστική και πλήρη αντικατάσταση του δικτύου, τουλάχιστον εκεί που σπάει το δίκτυο κάνετε μια τμηματική. Αλλά βάζετε 100-200 μέτρα καινούριο κομμάτι. Δεν το κάνουν. Μπαλώματα, όπως τα είπαν και οι προηγούμενοι, και ξανά μπαλώματα. Το πρόβλημα δεν γίνεται έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για τη Ροδιά, για ένα χωριό, το οποίο η επισκεψιμότητα από το Ηράκλειο είναι καθημερινή και υψηλή, με μαγαζιά, με επιχειρήσεις, έτσι. Και είναι μια άθλια κατάσταση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ περιγράφει τις προσπάθειες που καταβάλουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο ακόμα, όπως είπε, δεν έχουν εντοπίσει το σημείο της διαρροής. Τώρα και 2 μέρες, 3, έχουμε βρει 3 ζημίες, τις έχουμε φτιάξει, αλλά δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Ίσως υπάρχει κάποια αφανής διαρροή που την ψάχνουν τα παιδιά, η τεχνική μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς ανοίξαμε το νερό τώρα να πάρουν το χωριό το πάνω, γιατί είχε θέμα. Και πιο βράδυ θα ανοίξουμε να πάρουν και οι ταβέρνες κάτω. Θα κάνουμε κάποια διανομή μέχρι να βρούμε τη λύση. Γιατί υπάρχει κάποια διαρροή, ίσως πολύ μεγάλη, και δεν προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή. Πρέπει να χάνει κάπου νερό που δεν μπορεί να το βρούμε. Δημότες κάνουν λόγο για μπαλωματικές λύσεις στο υδρευτικό δίκτυο, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουν δρομολογηθεί λύσεις για την αντικατάσταση του δικτύου. Την ίδια ώρα αντικρίζουν τεράστιες ποσότητες νερού να χάνονται στο δόστρωμα, αλλά και τις καθυζήσεις που παρατηρούνται σε διάφορα σημεία του δικού δικτύου. Το νερό που θα σας δείξω τώρα είναι 20 μέρες με τη σημερινή μέρα. Και σημειωτών αυτά τα νερά βγαίνουν μέσα από τα υπόγεια σπιτιών εδώ στη Ροδιά, τα οποία κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να υποστούν κάποια στατική βλάβη και να κάτσουν τα σπίτια και να έχουμε άλλα προβλήματα με τους ανθρώπους. Και να πάτε να ρωτήσετε εκεί στη ΔΕΙΑΜ, θέλουν να το παραδεχτούν, κάθε μέρα το τσαπάκι και οι εργάτες σε σκάβουν εδώ πέρα. Να δείτε τους δρόμους πόσους έχουν καταντήσει. Τα χιλιάδες κυβικά που χάνονται δημιουργούν ένα υψηλό κόστος για τη ΔΕΙΑΜ, διότι το νερό έρχεται στη Ροδιά από το γάζι. Έχει λοιπόν υψηλό κόστος το νερό για να ανέβει το πάνω και να χύνεται, να χάρεται. Προφανώς δεν ξέρω αν η ΔΕΙΑΜ έχει τη δυνατότητα. Την οικονομική δυνατότητα αυτές τις απώλειες να τις πώς τις χρεώνει, πώς αντιμετωπίζει στις πλάτες αυτών που πληρώνουν. Πηγαίνετε να πάρετε πλάνα να δείτε ότι η Ροδιά δεν είχε καταράχτη και έχει σήμερα καταράχτη νερού. Αυτή είναι η νέα πηγή που έφτιαξε σήμερα το πρωί η ΔΕΙΑΜ. Καμαρώστε την. Ενώ άλλος δημότης ξεσπά για τη μη αξιοποίηση γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ παραπέρα χάνονται 50 κυβικά νερό την ώρα. Τα έχω υποδείξει, τα έχουμε βρει και δεν τα αξιοποιούν. Είναι άχρηστοι όλοι.